κάποιος να σταματήσει τη Razer. Έχει ξεφύγει. Δεν προλαβαίνει να βγάζει προϊόντα. Πόσο μάλλον ο κόσμος να τα αγοράζει και εμείς να τα παρουσιάζουμε. Φτάνει. Ακόμα ένα ποντίκι. Gaming ποντίκι φυσικά. Λέγεται Landscape Tournament Edition. Υπάρχει το απλό, το Landscape που είναι ασύρματο. Αυτό είναι το Tournament Edition, το επόμενο μεγάλο ποντίκι της Razer. Είναι αυτό. Αρχικά σχόλια. Είναι αμφιδέξιο. Οπότε όλοι οι γκρινιάριδες οι αριστερόχειρες και με το δίκιο τους, ρε Άλεξ. Είναι παραμελημένοι. Είναι πολύ παραμελημένοι τα παλικάρια, δηλαδή αισθάνονται μόνοι τους σε αυτόν τον κόσμο και έχουν και απόλυτο δίκιο. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, αμφιδέξιο σχεδιασμό και για δεξιόχειρες και για αριστερόχειρες. Δεύτερο σχόλιο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει ξεφύγει λίγο από το κλασικό λαστιχάκι στα πλαϊνά. Από εκείνο με την τραχιά επιφάνεια με το texture, τώρα έχει αυτές εδώ τις ράγες. Κοιτάξτε το πόσο όμορφο είναι και είναι και πολύ ωραίο στην αίσθηση όταν το έχεις στα χέρια σου. Τρίτο σχόλιο. Είναι USB, έχει υφασμάτινες ίνες φυσικά το καλώδιο. Μου αρέσει που χρησιμοποιεί αυτόν εδώ τον αεροδυναμικό σχεδιασμό που μοιάζει με αεραγωγού σπόρο αυτοκινήτου. Του δίνει έτσι μια αγριάδα. Έχει forward και backward πλήκτρα και στις δύο πλευρές του. Φυσικά είναι κρώμα, το οποίο εδώ θέλω να πω κάτι. Όλες οι εταιρείες και αυτό εδώ λέγανε για την Razer και ότι το έκανε πανηγύρι και τσίρκο κτλ. Όλες οι εταιρείες κρώμα έχουν πλέον και το προωθούν εκεί. Πόνο. Αυτό μου αρέσει πολύ το κρώμα που έχει. Έχει μια λωρίδα δεξιά και αριστερά κάτω από τα διπλά buttons των δύο πλαϊνών μερών, η οποία πραγματικά του δίνει έτσι πολύ ωραία αίσθηση όταν φωτίζει. Τώρα, τι γίνεται, αυτό το ποντίκι διαφημίζεται πάρα πολύ ως το ποντίκι με τον πιο γρήγορο αισθητήρα, οπτικό αισθητήρα του πλανήτη. Και μάλλον ισχύει. Έχει, άκου Άλεξ, 16.000 DPI, 5G optical αισθητήρας. Αυτός έχει optical, το tournament, το απλό έχει laser αισθητήρα. Αυτό έχει optical. Μόνο για σιάτες, μόνο αυτοί μπορούν να δουν στα 16.000 DPI. Εγώ πάνω από 3.000 δεν μπορώ να καταλάβω τη διαφορά, εκτός αν έχεις 50 οθόνες και θέλεις να κάνεις γρήγορα τις ταχύτητες. Έχει ταχύτητα 450 ίντσες το δευτερόλεπτο, 1000 Hz polling rate. Γενικά πέρα από τους απλούς χρήστες, με όλα αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά καλύπτει και με το παραπάνω ακόμα και τους πολύ πολύ επαγγελματίες e-sports παίκτες. Μου αρέσει ο εργονομικός σχεδιασμός του, είναι πολύ ελαφρύ, είναι πολύ άνετο όταν το χειρίζεσαι πάνω στο γραφείο. Γενικά είναι μια πραγματικά πολύ καλή επιλογή για αυτούς που θέλουν να πάρουν έτσι υψηλού επίπεδου ποντίκι. Στο κάτω μέρος έχει και ένα πλήκτρο με το οποίο μπορείς να εναλλάσσεις μεταξύ των 4 διαθέσιμων προφίλ που μπορείς επίσης να επεξεργάζεσαι. Όλα τα πλήκτρα είναι μηχανικά και μάλιστα μπορείς και να τα παραμετροποιείς έτσι ακριβώς όπως θέλεις μέσω του Razer Synapse και υποστηρίζει και το Razer Synapse Pro που ακόμα είναι σε beta και κάποια στιγμή στο μέλλον θα κυκλοφορήσει κανονικά. Και ξέρετε και κάτι, όταν το έβλεπα έλεγα ότι αυτό θα κοστίζει κοντά στα 129 ευρώ. Έψαξα την τιμή του, κοστίζει 89,99. Για gaming ποντίκι με αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και με όλα αυτά τέλος πάντων που προσφέρει και σε σχέση με το τι έχω συνηθίσει από την Razer, αυτό δεν είναι καθόλου κακή επιλογή, οπότε κοιτάξτε να το τσεκάρετε. Αυτά, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.